Κλείνουμε. Αυτό περίμενα να έρθει αυτή η ώρα. Γιατί ρε Μαρία. Κυνηγετικά νέα, δείτε εδώ συνέντευξη του συναδέλφου Δημήτρη Οικονόμου. Η κυβέρνηση να μας δώσει, σε εσάς τους κυνηγούς εννοείς, σε εμάς κυνηγούς, μία προοπτική και θα δείτε τώρα για πρώτη φορά. Μαρία, η κυβέρνηση έχει δώσει προοπτική σε όποιον κυκλοφορεί. Φωτογραφίες. Άλλος κάνει ποδήλατο, άλλος κάνει τένις, άλλος κάνει κολύμπι. Εμείς οι κυνηγοί και οι ψαράδες δεν μπορούμε να πάμε μια βόλτα. Άρη, θέλω να δεις λίγο, βοηθήστε με λίγο να δείξουμε αυτές τις εικόνες. Κάτω, να κατέβουμε λίγο κάτω. Εικόνες. Να δείξουμε εδώ. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Εικόνα Δημήτρης Οικονόμου, πιο νέο. Τα θυράματα, ναι. Από ό,τι είναι τώρα. Τι πιο πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια είναι αυτό. Τα θυράματα, ναι. Τέλος πάντων. Δείτε εδώ, ο κυνηγός Δημήτρης Οικονόμου αποκαλύπτεται. Δείξτε το, παρακαλώ. Εδώ πότε είναι αυτά τώρα, αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό είναι 5-6 χρόνια, πόσο κάπου. Εδώ δηλαδή εσύ είσαι. Όχι, όχι, αυτή είναι και ο δαίμονα του τυπογραφείου. Παιδί μου, αυτό εδώ είσαι, ο μικρός. Όχι, παιδί μου, όχι, όχι, δεν είναι καμία με τα κοντά σου παντελονάκια. Μακάρι να ήμουν αυτό, μια χαρά παιδάκι είναι αυτό. Και τι κρατάς εδώ. Δεν είναι κάτι, ένα παιδί που κυνηγόπουλο, γι' αυτό κυνηγάει. Συγγνώμη, έχεις... μαθαίνει. Στο λαιμό τι έχεις. Θυράματα, παιδί μου, δεν βλέπεις. Κρέμονται τα θυράματα από παντού. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα μην γίνεις πολύ συγκεκριμένος. Και εδώ έχουμε και ασπρόμαυρη, παιδιά. Στο λαιμό κρέμεται σφεντόνα, Μαρία. Δεν βλέπεις σφεντόνα που κρέμεται. Εδώ τι γίνεται. Είναι λίγο πιο ατμοσφαιρική αυτή. Με σεβάλτο είμαστε εδώ. Έχεις πολλές τέτοιες. Έχω αρκετές. Δηλαδή, εσύ από παιδί εδώ πόσο χρόνο είσαι. Δεν μας αρέσει να επιδεικνύουμε εμείς, Μαρία, τα σκηνικά. Μην είσαι επιδειξία, καταρχάς. Δεν είμαι επιδειξία. Μην είσαι επιδειξία. Λοιπόν, εδώ πόσο χρόνο είσαι. Εκεί είπαμε, δεν είμαι εγώ αυτό. Άστον αυτό. Περίμενε. Το έχει ξεφύγει. Μήπως αυτή ήταν ασπρόμαυρη φωτογραφία και πήγες και την έκανε έγχρωμη. Για να δεις λοιπόν ότι είναι πρόσφατες. Επειδή σε έχω ικανό. Ότι βλέπεις ότι είναι πρόσφατες φωτογραφίες όλες. Ναι. Είναι πολύ κοντινές χρονικά. Για να είναι έγχρωμες. Αυτό είναι ο μικρός Δημητράκης εδώ. Το αποθυμένο του. Το γεγονός ότι λόγω αυξημένων επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να πηγαίνει τακτικά για κυνήγι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να κοιμάται. Παιδιά, τι άλλο θα πάντως ζήσουμε. Καλά θα κάνει ξέρω. Η κυβέρνηση να δώσει όμως μια προοπτική. Εσύ είσαι υπέρ των κυνηγών. Το είδα όλες τις τελευταίες μέρες που κάνεις παρεμβάσεις σου. Δείτε, και εδώ, δείτε λίγο εδώ, τελευταίο και για να προχωρήσουμε. Μαρία, δεν τα μπουλούκια με 20 μα κάνει, μην παρεξηγηθούμε. Όχι τα μπουλούκια. Όχι, μόνοι του. Δεν σε αφήνει φωτογραφία και δίπλα λεζάντα. Μετά από ένα επιτυχημένο κυνήγι μπεκάτσας. Ωραία, ρε Μαρία. Πού είναι το πρόβλημα, δεν έχεις ξαναδεί κυνηγό, ρε Μαρία. Αγία μου και Χριστέ. Σηκώνομαι, πάω αμέσως στο Τζελίκα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κυνήγησες. Πότε, πέρσι. Τι πέρσι. Πέρσι, είχαμε πάει για λάγο. Δεν νομίζω ότι πήγες πέρσι. Με το Δάρμα. Εγώ νομίζω δεν πήγες πέρσι. Ρώτα το Βασίλη Δάρμα να σου πει. Να στείλει ο Βασίλης. Στείλει το Βασίλη μήνυμα να μας πει.